Για να πούμε βέβαια ότι από το απόγευμα συνεδριάζει το συντονιστικό των αγροτών για να αποφασίσει την στάση που θα κρατήσει μετά την σημερινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, υπουργούς και υπηρεσιακούς παράγοντες πάνω στο διεκδικητικό πλαίσιο των αγροτών και με βάση βέβαια τις ανακοινώσεις που υπήρξαν διαστόματος του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση κέριων ζητημάτων που αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, θα κάνουμε παρένθεση για πολιτική συζήτηση με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελίζα Βόζεμπερκ. Κυρία Βόζεμπερκ, καλησπέρα σας από τα Γιάννα για μία ακόμη φορά. Καλησπέρα, κυρία Σταύρου, από τις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση, γιατί η αλήθεια είναι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα έτσι θα αρχίσει να φουντώνει η συζήτηση αναφορικά με το Ευρωκοινοβούλιο. Και όχι τυχαία, καθώς σε περίπου 100 ημέρες, περίπου σε 3,5 μήνες θα έχουμε εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κρίσιμες εκλογές, θα τα συζητήσουμε και στην συνέχεια. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβει ο κάθε Έλληνας πολίτης, γιατί δυστυχώς οι ευρωεκλογές, το μεγάλο τους πρόβλημα και αγκάθι είναι η αποχή. Νομίζω ότι μάλλον θα πρέπει να κάνουμε πολύ πιο συχνά αυτή τη συζήτηση για το πόσο σημαντική είναι η θέση και του Ευρωκοινοβουλίου και εσάς των Ευρωβουλευτών μέσα σε αυτό για θέματα που μας αφορούν και για τα οποία καλείστε πολλές φορές να ψηφίσετε. Κυρία Σταύρου, εγώ να ξεκινήσω με ένα μήνυμα που θέλω να περάσω από τη φιλόξενη εκπομπή σας, να πάρουμε οριστικό διαζύγιο από τη χαλαρή ψήφο. Αυτή η νοοτροπία δεν τιμά ούτε την Ελλάδα ούτε τη δημοκρατία. Οι Έλληνες ανέκαθεν είχαν μια συμμετοχική διαδικασία στις εκλογικές διαδικασίες και πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ευρωεκλογές αυτή τη φορά, εκτός του γεγονότος ότι είναι εξαιρετικά σημαντικές για το μέλλον της χώρας μας, είναι και πολύ, έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το μήνυμα που δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νοουμένου ότι για πρώτη φορά με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του κυρίου Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών της κυρίας Κεραμέως, η οποία το εξηγεί συνέχεια στο δημόσιο διάλογο, σε πολλές μετακινήσεις της και σε επισκέψεις της στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε την επιστολική ψήφο που δίνει το δικαίωμα και την ευκαιρία σε Ελληνίδες και Έλληνες του εξωτερικού αλλά και εντός των τυχών, ανθρώπους οι οποίοι για λόγους αντικειμενικούς δεν μπορούν να προσέλθουν με φυσική παρουσία στις κάλπες. Και έτσι αυτό είναι ακόμη ένα κίνητρο να μην μας χαρακτηρίζει η αποχή σε αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις, να δείχνουμε μια συμμετοχή και ένα έντονο ενδιαφέρον για το μέλλον του τόπου, με το δεδομένο ότι το 70% της νομοθεσίας και των αποφάσεων των Βρυξελών εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη με νόμους και με κανονισμούς οι οποίοι έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και το μέλλον του τόπου. Πάντως η επιστολική ψήφος, γιατί αναφερθήκατε σε αυτή, ήταν κάτι το οποίο περίμενε ο απόδημος ελληνισμός, κυρία Βόζεμπερκ. Θα το δούμε αν θα καταφέρουμε ως χώρα να πάμε και στο επόμενο βήμα, αυτό που είναι ως πρόθεση, αν θέλετε, της κυβέρνησης για επιστολική ψήφο ακόμη και σε επίπεδο εθνικών εκλογών. Ναι, αυτό απαιτεί 200 ψήφους και γι' αυτό δεν μπορούσε να περάσει αυτή τη χρονική στιγμή. Όμως σίγουρα η κυβέρνηση θα το επαναφέρει, γιατί είναι αίτημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων πολιτών και επομένως πρέπει να ικανοποιηθεί. Μάλιστα. Να δούμε σήμερα ποιο είναι το μήνυμα, αν θέλετε, που εκπέμπει η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Βόζεμπερκ, γιατί σίγουρα πέρασαν πολύ δύσκολα χρόνια. Μετά κόπων και βασάνων και πολλών θυσιών, αν θέλετε, η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός, κατάφερε να ανακτήσει την χαμένη εμπιστοσύνη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζουμε τελικά να εκπέμπουμε καλά μηνύματα ή τελικά το τελευταίο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δείχνει ότι κάτι αρχίζουμε και χάνουμε πάλι ως χώρα, χάνουμε και πάλι την εμπιστοσύνη. Το βάλατε σωστά σε μια ολοκληρωμένη ερώτηση. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Καταρχάς, η Ελλάδα ως χώρα του Νότου εδώ και πάρα πολλά χρόνια ήταν στη δεύτερη ταχύτητα, κάτι που κατηγορούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι οι χώρες του Νότου είναι οι πιο αδύναμες και του Βορρά ευημερούν οικονομικά. Μπόρεσε, κατάφερε και έφυγε από τα μνημόνια στήριξης. Αναβάθμισε την οικονομία της χώρας. Αυτό δεν το λέμε οι κυβερνητικοί, ας πούμε, ευρωβουλευτές. Το λέει ο Economist, το λένε όλα τα ξένα κέντρα, οι οίκοι αξιολόγησης. Επομένως, στην πορεία μας είμαστε σε καλό δρόμο, να είμαι
απόλυτα συγκεκριμένη. Ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος προσωπικά, αλλά και η κυβέρνηση έχουν αναβαθμίσει σημαντικά το διπλωματικό διάλογο με σύναψη αμυντικών συμφωνιών που θωρακίζουν την ασφάλεια της χώρας μας. Και επομένως ξέρουμε ότι όμοιγεν το αντιμετωπίσουμε κάποιο κίνδυνο, κυρίως εξ Ανατολών που έχουμε ένα δύσκολο γείτονα, δεν θα είμαστε μόνοι. Έχει πέραν τούτου αναγνωριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης και επομένως είναι και πόλος έλξης επενδυτικής από τη μια πλευρά. Από την άλλη, αναφερθήκατε σε ένα ψήφισμα. Αυτό θα σας πω, κυρία Σταύρου, πολύ έτσι προσεκτικά αποτελεί ντροπή για τη χώρα μας. Προσωπικά εγώ ντράπηκα και δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Διότι δυστυχώς έχει να κάνει με εξαγωγή αντιπολίτευσης στο εξωτερικό. Εκκρεμείς υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, που κανείς δεν αμφιβάλλει ότι είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός, πυλώνας της δημοκρατίας, έχουν γίνει αντικείμενο να συζητείται η Ελλάδα για δήθεν διάβρωση ή ρογμή στο κράτος δικαίου σε κάθε ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με πρωτοβουλία και υποκίνηση από Έλληνες ευρωβουλευτές. Και στον αντίλογο, ή μάλλον στο ερωτηματικό εκείνων που λένε «Μα μπόρεσαν Έλληνες να πείσουν 330 της απέναντι πλευράς να υπερψηφίσουν ένα ψήφισμα», θα σας απαντήσω ναι. Διότι όταν έχεις μια προπαγάνδα παίρνοντας ως δεδομένα υποθέσεις, φήμες, fake news και αυτά με πολύ πειθό και με συνεχή προσπάθεια σχεδόν τα αποτυπώνει σαν να είναι πραγματικά περιστατικά και αφορούν στη χώρα, βεβαίως εν ώψη των ευρωεκλογών οι αριστερές και κάποιες από την άκρα δεξιά μάλιστα δυνάμεις που είναι απέναντι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή την κεντροδεξιά φιλελεύθερη εκδοχή και πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ορθώνονται και καταγράφουν αυτό το ψήφισμα, το οποίο αποτελεί κόλαφο για εκείνους που το εμπνεύστηκαν και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, κυρία Σταύρου, μπορεί να περιλαμβάνει κάποια προβλήματα, κάποιες ελλείψεις, κάποιες ατέλειες. Υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη. Mm-hmm. Κάθε χρόνο, το καλοκαίρι φέτο, είχαμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εξετάζει το κράτος δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη και προβαίνει σε συστάσεις με δεδομένο κάποιες ελλείψεις, κάποιες αριθμίες, κάποιες αδυναμίες. Συνέβη και στη χώρα μας. Και αναγνωρίζει αυτή η έκθεση ότι παρατηρείται πρόοδος τουλάχιστον στις 4 από τις 5 συστάσεις. Το ίδιο σημαίνει σε κάθε κράτος μέλος. Αλλά δεν ασχολείται κανείς παρά μόνο με την Ελλάδα. Και καμία άλλη χώρα δεν έχει οι απέναντι, ας πούμε, πολιτικές ομάδες, απέναντι εννοώ στην κυβέρνηση, στην επίσημη κυβέρνηση του κράτους μέλους, δεν βγάζουν δηλαδή με άλλα λόγια τα άπλητά τους στο εξωτερικό. Γιατί δεν είναι αυτός ο ρόλος μας, όχι για άλλο λόγο. Ο ρόλος των Ευρωβουλευτών δεν είναι να ασκούν αντιπολίτευση στην επίσημη κυβέρνηση της χώρας τους. Είναι να προστατεύουν τα συμφέροντα της χώρας σε κάθε επιτροπή που μετέχουν οι Ευρωβουλευτές και κυρίως στα ζητήματα τα εθνικά, όπως είναι ένα κράτος δικαίου. Κατά το παρελθόν και μέχρι αυτήν τη θητεία, ήμασταν πάντα μια εθνική Ελλάδος, ενωμένη σαν μια γροθιά. Δεν είμαστε πια. Είμαστε μόνο εμείς με τους Κυπρίους. Και το λέω και το καταγγέλλω από το 2020 αυτό, διότι συμβαίνει συστηματικά και σκόπιμα. Είναι λυπηρό, αλλά είναι έτσι. Είναι όπως ακριβώς σας το λέω. Κυρία Βόζεμπεργκ, επειδή στο ψήφισμα αποτυπώνονται θέματα τα οποία, όπως είπατε και εσείς, εκκρεμούν αυτή τη στιγμή στην ελληνική δικαιοσύνη, κατά συνέπεια είναι ένα ψήφισμα το οποίο ελήφθη και ψηφίστηκε βιαστικά, θα έπρεπε ενδεχομένως το Ευρωκοινοβούλιο να περιμένει την κατάληξη, τη δικαστική κατάληξη αυτών των υποθέσεων, ώστε στην συνέχεια, εάν κάτι όντως φαινόταν μεμπτό, να το πω έτσι απλά, να υπάρξει το ψήφισμα εφόσον υπήρχε αυτή η πρόθεση. Ή θεωρείτε ότι γίνεται στοχευμένα την δεδομένη χρονική στιγμή εν ώψη των ευρωεκλογών? Στοχευμένα, μεθοδευμένα και σκόπιμα είναι ένα ψήφισμα που έχει αμιγώς πολιτικά χαρακτηριστικά. Και γιατί το λέω? Γιατί ακόμη κι αν έχουμε μια έκδοση αποφάσεων από τα ελληνικά δικαστήρια και μετέρχονται και οι δικαιούχοι τον δεύτερο και τρίτο βαθμό, ό,τι προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους. Τι δουλειά έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Να μου πείτε ότι υπάρχει ένα θέμα, ας πούμε, των υποκλοπών που το κορυφώνουν? Εγώ δεν θα το αρνηθώ. Mm-hmm. Αλλά είναι ο πρώτος ο Πρωθυπουργός που έδωσε την παραγγελία, ας πούμε, και
η μοναδική κυβέρνηση που νομοθέτησε σε σχέση με το παράνομο λογισμικό. Τι κάνουν λοιπόν? Συνδέουν το παράνομο λογισμικό που έγιναν κάποιες παρακολουθήσεις με το γνωστό Predator με τις νόμιμες επισυνδέσεις που έγιναν από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών με εισαγγελική έγκριση, δηλαδή ακολουθώντας τον νόμο. Αυτό το συνδυάζουν, ούτε λίγο ούτε πολύ αβάσιμα, χωρίς στοιχεία και χωρίς και ατεκμηρίωτα απολύτως, συνδέουν την οποιαδήποτε παρανομία και την αποδίδουν στην κυβέρνηση. Ο λόγος που το φέρνουν, κυρία Σταύρου, το έχουμε καταγγείλει κατά επανάληψη, είναι προσπαθώντας να χτυπήσουν την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό προσωπικά. Και εκείνοι που το κάνουν δεν πήραν και το μάθημά τους από τις πρόσφατες εκλογές. Οι πολίτες εμπιστεύονται την ελληνική κυβέρνηση γιατί αναγνωρίζουν τόσα θετικά που έχει. Και βεβαίως είναι ή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει. Δεν τα κάνουμε όλα τέλεια, κάνουμε πολλά λάθη, προσπαθούμε να τα διορθώσουμε, είμαστε δίπλα στους πολίτες. Η σημερινή συνάντηση με το κύμα των αγροτών, είδατε ότι υπήρξε μια συνάντηση σε εξαιρετικά καλό κλίμα. Και πραγματικά ο Πρωθυπουργός εξήγησε τι δυνατότητες έχει δημοσιονομικά να αναβαθμίσει, να προσφέρει έτι περαιτέρω για την ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών. Ξέρεις, μιλάει μια βουλευτής η οποία έχει πραγματικά χτυπήσει το χέρι στην Ευρώπη για τα αιτήματα και των Ελλήνων αγροτών. Έχουν δίκιο οι αγρότες μας, διότι μια πολιτική που ακολουθείται στην κοινή αγροτική πολιτική πρέπει πραγματικά να αναθεωρηθεί. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής το έθεσε. Γιατί αυτό είναι απότοκο, αν θέλετε, των προνοιών που παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κλιματική αλλαγή και την πράσινη μετάβαση, που δεν πρέπει να περιορίζει τα δικαιώματα των αγροτών και τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Άρα το βάζουν στο τραπέζι να το ξαναδούν αυτό. Ήταν και αντικείμενο της ατζέντας μας στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Ολομέλεια, με συγχωρείτε, της περασμένης εβδομάδος. Mm-hmm. Επομένως, όλα αναθεωρούνται για να ικανοποιηθούν αιτήματα. Αλλά όταν οι ίδιοι βγάζουμε τα μάτια μας, βάζουμε τα χέρια μας και βγάζουμε τα μάτια μας και υπάρχει ένα ψήφισμα το οποίο προσυπογράφεται από Έλληνες ευρωβουλευτές και υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη στο άρθρο 22 που λέει ότι θα πρέπει ενδεχομένως να αναβληθούν ή να ανασταλούν κονδύλια, χρήματα που έρχονται στην ήταν Ελλάδα. Ήταν η επόμενη ερώτηση που θα σας έκανα. Ποιες είναι... να ερμηνευτεί. Συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί ήταν η επόμενη ερώτηση που θα σας έθετα, κυρία Βόζεμπεργκ, το τι μπορεί να σημαίνει πρακτικά αυτό το ψήφισμα για την Ελλάδα, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει για τη χώρα μας αυτό το ψήφισμα. Κυρία Σταύρου, αρκεί να σας πω ότι υπήρξε ευρωβουλευτής που είπε στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, όταν μιλάμε για Ελλάδα, μιλάμε για Ορμπανανία και ταύτισε τον Έλληνα Πρωθυπουργό με τον Ορμπάν. Όταν λοιπόν δίνουμε τέτοιο στίγμα μέσα εκ των έσω μας ότι η χώρα μας δεν έχει κράτος δικαίου, μια χώρα της οποίας η δημοκρατία και η ελευθερία του τύπου, να μιλάμε για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα, ως ανέκδοτο ακούγεται. Υπάρχει κανείς συνάδελφός σας που μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει πολίτης που θα πει ελεύθερα την άποψή του ή δεν υπάρχουν πρόσφορες εκπομπές στις οποίες φιλοξενούνται όλες οι απόψεις, να μιλούν για ελευθερία του τύπου, να ταυτίζουν την Ελλάδα με τον Ορμπάν που ουσιαστικά έχει αποβληθεί και από τη δική μας πολιτική ομάδα αλλά και του οποίου έχουν δεσμευτεί κονδύλια ακριβώς γιατί δεν ακολουθεί δημοκρατικούς κανόνες και προϋποθέσεις που ουσιαστικά εναρμονίζονται με τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Τι δουλειά έχει η Ελλάδα με τέτοιες κατηγορίες? Η συνέπεια μπορεί να είναι την επόμενη μέρα πολύ οδυνηρές για την Ελλάδα και να αφορούν σε χρήματα τα οποία ζητούν οι αγρότες μας, ζητούν πέραν του πρωτογενούς τομέα όλοι οι παραγωγικοί κλάδοι. Τους ζητάει η παιδεία μας, η υγεία μας. Ξέρετε πώς έρχονται αυτά. Ο Πρωθυπουργός μόνος του, ας πούμε, με πολύ μεγάλη προσπάθεια κατάφερε από το Ταμείο Ανάκαμψης να εξασφαλίσει 36 δισεκατομμύρια και να υπάρχουν φωνές οι οποίες να λένε ούτε λίγο ούτε πολύ να το ξανασκεφτείτε διότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Μάλιστα. Κυρία Βόζεμπεργκ, είπατε στην αρχή αναφερόμενη στις επικείμενες ευρωεκλογές ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Να δούμε λοιπόν σε τι περιβάλλον θα διεξαχθούν, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα διεξαχθούν αυτές οι ευρωεκλογές και να μας κάνετε πιο σαφή και την κρισιμότητα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης για την επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει ένας κίνδυνος, κυρία Σταύρου, και πρέπει να το λέμε στο δημόσιο διάλογο μέχρι τις εκλογές. Η ανάπτυξη και η αύξηση των φωνών εκείνων που είναι λαϊκίστικες, ακροδεξιές και έρχονται ουσιαστικά για να πολεμήσουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και την προοπτική του. Γι' αυτό και το μήνυμα που πρέπει να περνούμε είναι πρώτον συμμετοχή,
να πάμε όλοι να ψηφίσουμε, να ψηφίσουμε κόμματα του δημοκρατικού τόξου, να ψηφίσουμε, να προτείνουμε και να εκλέξουμε εκείνους ευρωβουλευτές που πραγματικά αποδεδειγμένα μπορούν να υπερασπιστούν τα συμφέροντα της πατρίδας, έχουν γνώση, εμπειρία, ικανότητα και κυρίως βούληση, πολιτική βούληση, να φορέσουν το κουστούμι της Εθνικής Ελλάδος στο εξωτερικό με γνώσεις και με συγκεκριμένη προοπτική και κυρίως να συμβάλλουν σε εκείνες τις επόμενες αποφάσεις οι οποίες θα αφορούν στην νεολαία μας. Στην επόμενη μέρα εμείς χτίζουμε μια καινούργια Ευρώπη και παρά τα προβλήματα που έχει κάθε κράτος μέλος και εμείς έχουμε υπογεννητικότητα, έχουμε πρόβλημα το δημογραφικό, είχαμε πολύ οξύ πρόβλημα με το μεταναστευτικό προσφυγικό και τώρα υπάρχει μια ισορροπημένη νοοτροπία ευρωπαϊκή και αποφάσεις οι οποίες επιτέλους αναγνωρίζουν την υποχρεωτική αλληλεγγύη. Έχουμε κάνει πολύ σημαντική προσπάθεια και βήματα. Άρα οι επόμενες εκλογές είναι το στοίχημα της επόμενης μέρας. Είναι το στοίχημα των επόμενων γενεών, κυρία Σταύρου. Τι επιφυλάσσουμε σε εκείνους τους ανθρώπους που δεν τους έχουμε εξασφαλίσει εμείς οι παλαιότεροι το καλύτερο περιβάλλον για ίσες ευκαιρίες και δικαιοσύνη. Είναι στοίχημα της επόμενης μέρας τώρα. Θα τα καταφέρουμε. Αρκεί όλοι να αντιληφθούμε την κρισιμότητα των εκλογών αυτών και το γεγονός ότι δεν μπορούμε να ασκούμε κριτική από τον καναπέ μη συμμετέχοντας στις διαδικασίες αυτές. Άρα πολλές οι προκλήσεις την επόμενη μέρα για τα μέλη του επόμενου Ευρωκοινοβουλίου, κυρία Βόζεμπεργκ. Είναι το στοίχημα για μια ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική που να έχει ένα ενιαίο χαρακτήρα, το στοίχημα για μια επιτέλους ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική με ίσες ευκαιρίες για τους πολίτες, μια ευρωπαϊκή αντίληψη για τον άνθρωπο πολύ περισσότερο από τα συμφέροντα που πάντα συνδέουν τα κράτη-μέλη και μεταξύ τους, αλλά και ευρύτερα στον πλανήτη, κάπου να καταλάβουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθαμε για να μείνουμε και εμείς η Ελλάδα έχουμε βοηθηθεί 70 χρόνια εξαιρετικά με έργα υποδομής και όχι μόνο με ευκαιρίες, με άνοιγμα των συνόρων και εξάπλωση των ιδεών μας, των ανθρώπων μας στο εξωτερικό. Είναι τελείως διαφορετικό να έχουμε την ευκαιρία ως χώρα για να επαναφέρουμε τους πολίτες μας εντός των τυχών, αλλά αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει παρά μόνο με μια ισχυρή Ευρώπη. Και αυτός είναι ο στόχος της επόμενης μέρας. Η εμβάθυνση και η ισχυροποίηση έτσι περαιτέρω των αποφάσεων που θα ληφθούν, των προνοιών για τους νέους ανθρώπους και της προοπτικής για τα κράτη-μέλη, ένα των οποίων, και να μην πω ένα από τα κυρίαρχα κράτη-μέλη σε ζητήματα δημοκρατίας, είναι η Ελλάδα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι στην θητεία αυτή που ολοκληρώνεται, κυρία Βόζεμπεργκ, κυρίως στην περίοδο, αν θέλετε, της πανδημίας, είδαμε αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, είδαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να στέκεται όπως πρέπει να σταθεί απέναντι στο σύνολο των κρατών μελών. Δηλαδή, είδαμε ανταπόκριση και αλληλεγγύη. Έτσι, είδαμε ακριβώς έτσι, αυτό που το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν το βλέπουμε στο σύνολο των θεμάτων. Δηλαδή δεν βλέπουμε τα ίδια, να υπάρχουν τα ίδια, αν θέλετε, γρήγορα αντανακλαστικά σε πολλές περιπτώσεις σε άλλα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη. Και δίκαια. Εγώ θα βάλω και το παράπονό μου, εάν θέλετε, την κριτική που τους έχω ασκήσει, μετέχοντας στη μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, μαζί με τον συνάδελφό μου, τον κύριο Κεφαλογιάννη. Έχουμε κατ' επανάληψη ασκήσει κριτική για το γεγονός ότι υπήρξαν γρήγορα τα αντανακλαστικά στην επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, αλλά όταν ζητούσαμε εμείς την ίδια αντίδραση στις παραβιάσεις που είχαμε πολύ έντονες κατά το άμεσο παρελθόν από την Τουρκία, εκεί υπήρχαν καταδικαστικά ψηφίσματα και μέναμε σε αυτό. Λοιπόν, από εδώ και στο εξής όμως δεν θα τηρηθεί αυτό έτσι, δεν θα συνεχιστεί έτσι και εξαιτίας ευτυχώς των πολύ σημαντικών αμυντικών συμφωνιών που έχει υπογράψει ο κ. Πρωθυπουργός και η ελληνική κυβέρνηση με τη Γαλλία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με πολλά εύρωστα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, γιατί είναι πολλά. Αυτό που έτσι πρέπει να καταλάβει ο κάθε ένας από εμάς στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές, αν θέλετε, είναι ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αυτά που καθορίζουν την επόμενη μέρα την καθημερινότητα όλων μας, αν θέλετε, στον μικρό κόσμο του ή στον μεγαλύτερο κόσμο του. Ναι, και τουλάχιστον, αν όχι το σύνολο, πάνω από το 70% των νομοθετημάτων των κρατών μελών. Μπορεί να υπάρχει επικουρικότητα και κάθε κράτος μέλος νομοθετεί σύμφωνα με τις δικές του πρόνοιες από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, εμείς ολοκληρώσαμε την οδηγία για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών, που είχα την τιμή να είμαι εισηγήτρια σε ένα τμήμα
γιατί είμαι αντιπρόεδρος αυτής της Επιτροπής. Πολύ σημαντικό για να υπάρξουν πρόνοιες ακριβώς αυτής της οδηγίας μέσα στην ελληνική νομοθεσία. Βελτιώνεται δηλαδή η ζωή μας και βελτιώνεται και θεσμικά για κοινά δεδομένα τα οποία θα υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη. Αρκεί να δώσουμε κι εμείς ηχηρό το παρόν σε αυτές τις ευρωεκλογές. Πάντως, αναφερθήκατε σε ένα ζήτημα το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Αφορά την βία κατά των γυναικών, τις γυναικοκτονίες. Το ζούμε έντονα. Ιδιαίτερα, όχι ότι δεν υπήρχαν αυτά τα περιστατικά, αν θέλετε, στο παρελθόν, αλλά τα ζούμε πολύ πιο έντονα τα τελευταία. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Έτσι, και όπως και τα ζητήματα και της παιδικής κακοποίησης, αν θέλετε. Και είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να ενσκύψει πραγματικά. Και η κάθε κυβέρνηση και η κάθε χώρα μεμονωμένα, αλλά και συνολικά, αν θέλετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάλετε ένα θέμα, οπότε θέλετε να το συζητήσουμε και σε μια επόμενη συνάντηση, κυρία Σταύρου, διότι έχει σημασία και η παιδική παραβατικότητα, και η οποία έχει μια αύξηση σε επίπεδο συμμοριών, σε επίπεδο πλέον οργανωμένων παιδικών οργανώσεων, ας πούμε, που έχουν μια επιθετική δράση, έχει υπερβεί το bullying, το σχολικό. Είναι πολλά ζητήματα που έχουν ανοίξει στην Ευρώπη ευτυχώς εδώ και μπαίνουν πλέον οδηγίες που να εστιάζουν στον προληπτικό χαρακτήρα, διότι όταν φτάσουμε στην καταστολή έχει ήδη διαπραχθεί η παραβατικότητα, ακόμη και το βαρύ έγκλημα σε νέους ανθρώπους, και αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πλέον πανευρωπαϊκά, αλλά και κάθε κράτος μέρος ξεχωριστά. Μάλιστα. Έχετε ενημέρωση ως Νέα Δημοκρατία πότε θα είναι έτοιμο το ψηφοδέλτιο εν ώψη των ευρωεκλογών? Έχετε έτσι κάποια εικόνα, κυρία Βόζενμπεργκ? Νομίζω μέχρι το μέσον του Μαρτίου, αλλά είδατε κανένα ψηφοδέλτιο δεν έχει ολοκληρωθεί. Κάθε ψηφοδέλτιο είναι 42 υποψήφοι. Πρέπει να περιλαμβάνει και 17 γυναίκες, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι η ποσόστοση. Επομένως, ψηφίζουμε και οι γυναίκες. Mm-hmm. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού. Η Ελίζα Βόζενμπεργκ, φαντάζομαι ότι μετά από αυτή τη διαδρομή, αν θέλετε, στο Ευρωκοινοβούλιο, παραμένει στην διάθεση του κόμματος και εν ώψη των επικείμενων ευρωεκλογών. Έχω δηλώσει το ενδιαφέρον στον πρόεδρο. Περιμένω κι εγώ την ανακοίνωσή του. Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε να δούμε και τις επίσημες ανακοινώσεις, τα ονόματα. Και στην συνέχεια, κυρία Βόζενμπεργκ, εφόσον συμπεριλαμβάνεστε σε αυτά, σίγουρα θα τα ξαναπούμε ή όταν χρειαστεί να έχουμε κρίσιμα ζητήματα που να αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν δεν συμπεριλαμβάνομαι, επειδή είμαι πολύ ενεργή σε αυτά τις δράσεις τις οποίες κάνω, θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας, κυρία Σταύρου, για οποιαδήποτε συζήτηση, θεματική ή όχι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την δυνατότητα να συνομιλήσουμε για μια ακόμη φορά. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.